τόσο δυναμική, τόσο χαρούμενη που μου δώσεις πάρα πολύ έτσι, δύναμη και εμένα σκέψω ότι εσύ το είχες. Δηλαδή ήσουν σε μια φάση πάρα πολύ θαραλέα. Ναι. Θέλω να σου πω όμως κάτι. Φέτος τα Χριστούγεννα, ναι. Μέσα ήταν την παραμονή των Χριστουγέννων, μπορεί να σου φανεί αστείο. Ήμουνα μέσα σε μια υπεραγορά και ψώνιζα γιατί είχα μείνει τελευταία στιγμή, όπως όλοι εργαζόμενοι. Ναι, εντάξει. Ναι. Και όπως περιφερόμουν μέσα στην υπεραγορά και έβλεπα αυτό το τρελό κομείο, λες και ήταν λίγα λεπτά πριν τον πόλεμο, ξέρεις πως σκοτώνονται όλοι να ψωνίσουν και αυτά, ήρθε και με χτύπησε. Δηλαδή, σχεδόν ένα χρόνο μετά, πέρασα την κρυσάρα μου και ξεκίνησα, παιδιά, και έκλαιγα μέσα στην υπεραγορά. Δεν μπορούσα να το συγκρατήσω με τίποτα. Ένα χρόνο μετά. Ναι, τώρα σου λέω την παραμονή του Χριστουγέννου. Συνειδητοποίησα ότι πέρασα, ξεκίνησα και έκλαιγα μέσα στην υπεραγορά. Έβαλα τα γυαλιά του ήλιου γιατί ήμουν σαν τη χαζή. Όλος ο κόσμος τραγούδαγε χριστουγεννιάτικα. Αυτά παίζανε από πάνω τα κάλαντα και εγώ να κλαίω μέσα στην υπεραγορά και να μην υπάρχει λόγος. Και να είμαι και μόνη μου. Τουλάχιστον να ήμουν με τον άντρα μου, πέστε να μίζει ο κόσμος, τσακώθηκα. Ξέρω κάτι, μου είπε και θύχτηκα. Ναι, ήμουν μόνη μου. Και ένιωσα την ανάγκη να τηλεφωνήσω σε ένα-δύο ανθρώπους. Δηλαδή βγήκα από την υπεραγορά και ένιωσα την ανάγκη να τους πάρω και να τους πω ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν τόσο καλοί φίλοι. Και που είσαι στα δίπλα μου. Πρώτα όμως πήρα τον άντρα μου να το ρωτήσω αν είμαι καλά ή αν είμαι τρελή, αν έχω τρελαθεί. Του λέω χαρά, αλλά έχω θυμηθεί ότι αρρώστησα τον περασμένο Φλεβάρι. Τι σου είπε? Μου είπε είναι απόλυτα φυσιολογικό και κάποια στιγμή θα έπρεπε να συμβεί. Μείνε στο αυτοκίνητο, είχα μπει στο αυτοκίνητο πλέον. Μου λέει μείνε στο αυτοκίνητο, πέρασε το, κλάψε. Και επιτέλους μου λέει, επιτέλους, μετά από ένα χρόνο. Καθόλου, το έβγαλες. Ναι, καθόλου τρελή δεν είσαι. Και το πέρασε αυτό την παραμονή των Χριστουγέννων. Δεν το άφηνες να σε καταβάλει δηλαδή? Δεν το άφηνες να σε επηρεάσει? Το είχα αποθήσει. Μάλιστα. Και είχε δουλέψει ως μηχανισμός φαίνεται. Αλλά ξέρεις, άμα λυγίσεις λίγο το χριστουγεννιάτικο κλίμα, λίγο ένα κοριτσάκι που μου τραγούδαγε μες στο Αλφαμέκο που με έβρισκε τα κάλαντα γιατί με συμπάθησε. Δεν ξέρω πώς το. Κάποια ψυχολογική ανάλυση πρέπει να έχει. Κάποια πρέπει να ρωτήσω. Κάποια ψυχολογική. Ήταν... Δεν νομίζω. Γιατί όλα αυτά θα βγουν κάποια στιγμή έτσι. Δεν μπορείς να τα πνίξεις και για πάντα. Κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή που θα το βγάλεις. Και είναι πάρα πολύ καλό γιατί το αφήνεις κιόλας όταν το βγάλεις. Ήταν περίεργο. Το βάλεις από πάνω σου. Ήταν πολύ περίεργο. Ήταν. Ναι. Το Ισμαρί.